Να δεις λίγο για την Νικόλ Κίντμαν, τα ωραία πράγματα που είπε στο περιοδικό W. Να σου διαβάσω πριν μου πεις για την Νικόλ ένα mail που ήρθε σήμερα. Δεν θα πω το όνομα του κοριτσιού, προς Θεού δεν θέλω. Καλησπέρα Ελένη, σε βλέπω εδώ και πολλά χρόνια. Θεωρώ ότι η επιτυχία σου είναι βασισμένη στην αλήθεια, στην καλοσύνη, στην κουβαρτοσύνη σου και σου αξίζει. Θέλω τη βοήθειά σου. Κάποια στιγμή στην εκπομπή είπε στην Ηλιάνα ότι παντρεύτηκε σε ένα χρόνο μετά που ήρθε στην εκπομπή. Έχω 7,5 χρόνια σχέση. Μπορείς να με βοηθήσεις και εμένα. Αν θέλεις, έρχομαι και από το στούντιο. Ό,τι που είναι τσιπουδιά πουθενά. Δεν το λέω. Δεν μπορώ άλλο, ρε Λένη. Δηλαδή, εντάξει. Εγγύηση, φίλη μου, εγγύηση. Έλα εδώ, κάνε ένα ραντεβού. Εξομολογήσου τα όλα. Μην κρατήσεις τίποτα όμως. Μην πεις βλακίες που λέγα εγώ. Δεν θέλω να παντρευτώ. Δεν με ενδιαφέρει ο γάμος. Θα τα πεις όλα. Εγώ είμαι το νούμερο 2 τώρα. Έχει αλήθεια πάνω απ' όλα. Είμαστε χέμηθοι. Αβίαστα. Αβάδιστα. Αβάδιστα. Γιατί δεν μπαίνουν σε πουλμανάκι όσοι είναι, ρε παιδί μου. Αλένη. Περιπατητέ. Και θα κάθονται και σε αυτή την καρέκλα που μου είχε πει όποια κάτσε εδώ κάνει παιδί. Γιατί δεν έχει κάνει. Όποια το ζήτησε. Την παρέδωσε, κάθισε, έφυγε σε λίγους μήνες. Δεν το συζητώ. Εγώ έκατσα. Για να δούμε. Να κάνεις κι άλλες καρέκλες. Κάτσε, αγάπη μου. Δεν φτάνει μόνο να κάτσει. Πρέπει να είμαστε σε μια σχέση. Έκατσα τι, έτσι, έκατσα. Έκατσα. Τι έκατσα. Άλλο, όλα καλά μου πάνε από τη μέρα που ήρθα εδώ. Άλλο αυτό, είπαμε. Άλλο αυτό, εδώ είπαμε. Λέμε γεννάμε. Ναι, ναι. Από εδώ, σε αυτή την καρέκλα. Άλλο, τι έχω και ένα γιάμινο μπροστά. Κοπελιά, κάνε κι άλλες καρέκλες. Για δυνάτισμα, για αλλαγή. Για μακριά μαλλιό! Για πετσάκια νύχια! Μπορώ! Έχει δίκιο! Καθένα στην καρέκλα του. Ένα να μην είναι. Να πούμε ότι αυτή την ατάκα το ότι όποιο. Όχι, δεν είχε πει όποιο κάθεται εδώ. Μου είχε πει κάτσε εδώ στην τυχερή καρέκλα να μου φέρει κανένα μωρό. Και εγώ το ξέρω ήδη ότι είμαι έγκυο. Και δεν το είχα πει τότε. Εκείνο το καλοκαίρι το πρώτο. Αχ, τι θυμήθηκα τώρα. Παιδιά, τσεκάρετε με την τυχερή καρέκλα. Έχω πάρει ένα λαχείο. Μήπω. Τσεκάρετε. Φίλε, όμω έχει πιάσει το νόημα που σου στείλε το mail. Μπράβο, πάρω τηλέφωνο γιατί. Έχει και μετά αναρωτιέται γιατί πέφτει η καρέκλα, ποιο είναι το πατέλα κάτσε. Γι' αυτό κατεβαίνει. Μπορεί να είναι αυτό που να μην έγκυε. Κλαφού και κάθονται. Ποιο τη βασανίζει, γιατί τα κορίτσια βασανίζονται έτσι, γιατί μένουν μόνα του, γιατί δεν παντρεύονται. Ωραία, παιδάκι μου, απλά ξέρει κάτι. Καμιά φορά είδε τώρα, α πούμε, τι είπε εσύ. Αυτά που έλεγε εσύ, που δεν τα πίστευε, αλλά στο τέλο τα πίστεψε. Πολύ ωραία. Παίρνω και εσύ ένα μήνυμα όμω στον σύντροφό σου ότι. Κάτσε μη ρίξω πέσω και σε τοίχο, ναι. Γιατί πολύ ανεξάρτητη και ωραία, ναι, και άνετη, ναι, και έτσι είναι. Δηλαδή, μπορεί να τα κάνουμε ορισμένα πράγματα μόνο και μόνο για να μην φέρουμε σε δύσκολη θέση τον άλλον ή να μην νομίζει, τέλος πάντων. Αυτό το να μην νομίζει. Ναι. Είναι και λίγο μπούμερα. Ο σύντροφος με χωρίζει. Ναι. Έχω να σπάσω την καρέκλα. Θα την κάνω κομμάτια. Μην ξανακάτσεις την καρέκλα. Πάντως νομίζω ότι πολλές φορές όταν μια γυναίκα μένει μόνη της μπορεί να φταίει είτε το ότι μπορεί να το παίζει πολύ ανεξάρτητη είτε και το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή να βλέπει ο άλλος στα μάτια της. Και τα δύο. Γενικώς ότι... τα ακραία πράγματα δεν βγάζουν πουθενά και περνάνε και λάθος εικόνα.